Στη δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Alco σε δείγμα 1.000 ατόμων πανελλαδικά για το ειδησιογραφικό πόρταλ newsbomb.gr, φαίνεται πως το 74% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί πως ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου πρέπει να πληρώσει για την κατάντια της χώρας. Στο ερώτημα ποιοι πολιτικοί πρέπει να πληρώσουν για την οικονομική κατάρρευση της χώρας, όπου οι ερωτηθέντες έδωσαν αυθόρμητες απαντήσεις, πρώτος έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου, δεύτερος ο Κώστας Καραμαλής με ποσοστό 49%, τρίτος ο Κώστας Σιμίτης με 34%, τέταρτος ο Γιώργος Παπακοσταντίνου με 14% και τελευταίος ο Γιώργος Αλογοσκούφης με ποσοστό 8%. Όπως σημειώνει και το newsbomb.gr, είναι και το γεγονός πως τον κατάλογο των 5 πρώτων πολιτών, όπου ο ελληνικός λαός εντοπίζει ως φταίχτες για τη σημερινή μας κατάσταση, δεν εμφανίζεται το όνομα του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών, κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η συντριπτική πλειονότητα στο συγκεκριμένο ερώτημα, ποσοστό 65%, απαντά αυθόρμητα πως όλοι οι πολιτικοί φταίνε και πρέπει να πληρώσουν για τη συγκεκριμένη κατάσταση της χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στο ερώτημα εάν θα ψήφιζαν οι πολίτες στο κόμμα ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμένου. Προκύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων απαντά θετικά, 70% απαντά αρνητικά και το 22% απαντά δεν ξέρω δεν απαντώ. Στην ανάλυση μάλιστα των δεδομένων προκύπτει ότι ο κύριος Καμένος αντλεί το 13% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και το 28% των ψηφοφόρων του Λαός, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 5% από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.